Γεια σας φίλες μου, θα φτιάξουμε την κρέμα που θα βάλω στην τούρτα μου που θα δείτε σε λίγο. Θέλουμε 1 λίτρο γάλα, την έφτιαξα και τις προάλλες αυτήν την κρέμα με τα καρύδια. Τώρα θα τη φτιάξουμε σκέτη. 1 λίτρο γάλα, έβαλα εδώ το πιο πολύ. Θα βάλω τη μισή ζάχαρη εδώ μέσα για να μην μου κάψει το γάλα μου. Και εδώ σε αυτήν την κούπα έβαλα λίγο γάλα για να χτυπήσω μέσα τη ζάχαρη που άφησα, 3 κρόκους αυγών, τους 3 κρόκους από τα αυγά, θα τα χτυπήσω εδώ σε αυτήν την κούπα και μετά θα κάνουμε την ένωση, σας την εξαμάδειξα αυτήν την γράμμα. Θα βάλουμε 60 γραμμάρια corn flour και 80 γραμμάρια αλεύρι. Συνεχίζουμε εδώ το ανακάτεμα, έβαλα και το αλεύρι και το corn flour εδώ μέσα και θα αρχίσω να ενώνω με το γάλα μου εδώ και τη ζάχαρη σιγά σιγά να γίνει ένα το μείγμα για να σφίξει η κρέμα μου. Πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, είναι πανεύκολη κρέμα. Εύχομαι να τη φτιάξετε και να σας αρέσει. Θα τη βάλω μέσα στην τούρτα που θα κάνω. Θα κάνω τούρτα μέσα από αγιά. Και θα βάλω και μια μπρέζα να λάβει που την ξέχασα εδώ. Δεν την ξέχασα ακριβώς, θα έμπαινε έτσι το λίγο. Λοιπόν. Λοιπόν, αρχίσουμε να ενώνουμε από το ζεστό στο κρύο. Εδώ. Σιγά σιγά να το ενώσουμε για να γίνει μία η θερμοκρασία του γάλακτος μας και θα το ενώσουμε να πήξει. Είναι πανεύκολη κρέμα και σας είπα ότι κάνετε τα πάντα με αυτήν την κρέμα, ό,τι θέλετε. Θέλει και 2 βανίλιες, εγώ δεν έβαλα γιατί θα κάνω σος φράουλας και θέλω να έχει έντονη τη γεύση της φράουλας. Θα κάνω μία στυλ μαρμελάδας, έχω λίγες φράουλες και θα σας δείξω πως την κάνω σε λίγο. Το κάνεις στη θέση του. Και θα το ενώσω. Είναι πεντανόστιμη αυτή η κρέμα, η υφή της είναι τέλεια. Πάμε να τα σμίξουμε εδώ. Θέλετε 1 λίτρο γάλα στην ουσία, απλά αφήνετε λίγο για να κάνετε τη διαδικασία που είναι πανεύκολη. Το ανάβουμε και αρχίσουμε να ανεπαγγέλουμε να σφίξει η κρέμα μας. Θα σας δείξω και τη μαρμελάδα που θα κάνω. Θα την κάνω με σαβουαγιάρι πάνω με αυτήν την τούρτα. Θα είναι πεντανόστιμη. Θα τη στήσουμε σε ένα μπολ και θα τη βάλουμε στο ψυγείο μέχρι την επόμενη μέρα που θα τη χρειαστούμε. Θέλει μια μέρα για να σφίξει και να γίνει όπως τη θέλω. Οπότε την κάνω μια μέρα πριν. Και είπαμε το σπιτικό είναι το καλύτερο. Θα κάνετε σπιτική τούρτα και θα τρελαθούν όλοι. Άρχισε να πίζει η κρέμα μου και γίνεται τέλεια. Να σφίξει και θα βάλω μέσα 50 γραμμάρια βούτυρο. Και θα την αφήσω στην άκρη να κρυώσει μέχρι να κάνω τα σαβουαγιάρ μου, να τα φουσκώσω στο γάλα, να το στήσω πως το θέλω. Και θα δείξουμε πως θα γίνει η τούρτα με αυτήν την πεντανόστιμη κρέμα. Επίξε να έγινε όπως τη θέλω. Δείχνε μέσα την κρέμα να τη δουν οι φίλες μας. Να βάλουμε και 50 γραμμάρια βούτυρο. Θα βάλω από πάνω μεμβράνη για να μην μου κάνει πέτσα.
μέχρι να τη χρειαστώ και να την ανακατέψω καλά με ένα σύρμα και θα βάζω μέσα στην τούρτα. Τώρα θα σας δείξω τη μαρμελάδα μου που θα κάνουμε. Έχω μερικές φράουλες, θα βάλω ένα κομματάκι βούτυρο μαζί και θα κάνουμε την τέλεια σως μαρμελάδα. Όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε. Θα βάλω και λίγη ζάχαρη και λίγες σταγόνες λεμόνι. Πολύ ωραία η συνταγή αυτή. Να λιώσει η ζάχαρη με τις φράουλες, το βούτυρο. Θα γίνει τέλεια. Θα τη χρησιμοποιήσω μέσα στην τούρτα μου. Παρά να βάλω έτοιμη, θα κάνω έτσι μια σως δική μου. Είναι ψημένες αρκετά οι φράουλες μου. Αρκετά ψημένες. Θα γιώσω και το βούτυρο μαζί. Είδατε ένα κομματάκι να βάλα βούτυρο. Δεν θα μπει πάρα πολύ. Αν έχετε, αν δεν έχετε πάλι θα γίνει. Θα γίνει τέλεια. Πολύ ωραία σως γίνεται. Και μπαίνει μαζί με τα σαβουαγιάρ και την κρέμα. Εβούτυξα φίλες μου σαβουαγιάρ στο γάλα και τα έβαλα εδώ και θα αρχίσω να βάζω τη σως μου που έφτιαξα, την κρέμα μου και μετά μπισκότα. Ή μπορώ να συνεχίσω με σαβουαγιάρ. Όπως θέλω φτιάχνω την τούρτα μου. Αυτό εξαρτάται από τα γούστα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την τούρτα μας να τη φτιάξουμε.